κατά από το Real Estate και να του το ρωτήσω. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φίλιππε. Λοιπόν, πες μας τώρα, δώσε μας 4 προορισμούς για το τριήμερο, για όλα τα βαλάντια. Για όλα τα βαλάντια. Θα σου πω το εξής. Εφόσον με πήγες τη και μου λες, κοίταξε αυτό, δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου και λέω, ας δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Αυτό που είδα, Φίλιππε, ήταν εντυπωσιακό. Για πες μας. Δηλαδή, βλέπω αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κατά κύριο λόγο με πήκε δρόμος την Ομό Αργολίδος, Κορινθίας και Μεσσηνίας, να υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και οι πληρότητες για ακίνητα, αυτοτελή, διαμερίσματα ή ακόμα και κατοικίες, μονοκατοικίες υψηλών βαλαντίων ή αλλιώς πιο οικονομικές, να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα σου πω ότι αγγίζουν ακόμα και το 85% για τις δανειτερεύσεις από την ημέρα Σάββατο ή Παρασκευή απόγευμα και αναχώρηση Δευτέρα το πρωί. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Υπάρχουν διαθεσιμότητες για όλα τα βαλάντια. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην παραλία Τυρού υπάρχει διαμέρισμα 55 τετραγωνικά μέτρα που μπορεί να διαμείνει μια οικογένεια που έχει δύο δωμάτια, με δύο παιδιά ενήλικα έως 12-13 ετών, με ένα συνολικό κοστολόγιο 430 ευρώ. Μάλιστα. Στα Νικολέικα, αυτή τη στιγμή στο νομό Αχαΐας, μπορεί να διαμείνει κάποιο για τη διανυκτέρευση με κόστος περίπου 130 ευρώ. Στην Καλαμάτα, η οποία βλέπουμε ότι στο τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ένα διαμέρισμα 57 τετραγωνικά, 480 ευρώ. Στο Κατάκολλο, στο νομό Ηλίας, αν κάποιος θέλει να είναι και κοντά στην αρχαία Ολυμπία, στα 281 ευρώ, είναι μόνο 100 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. Στην Παλιά Επίδαυρο, για ένα φωτελές διαμέρισμα 110 τετραγωνικά, 450 ευρώ. Ενώ όποιος θέλει να πάει στο Θεολόγο, να γνωρίζει ότι υπάρχουν μόλις 65 κινητά γεγραμμένα στην Αλφούρβα η χρόνια σμήθηση συνολικά και έχει μια ποιότητα 88% με το κοστολόγιο για ένα διαμέρισμα ξέρετε τετραγωνικά μα γιατί δεν αντιτερεύσει στα 200 ευρώ. Μάλιστα. Γενικότερα, Φίλιππ, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Βλέπω πάντως, Θέμη, σε παρακαλώ μισό λεπτό. Πολύ Πελοπόννησο βλέπω. Είναι πολύ στα πάνω της Πελοπόννησος. Είναι πολύ κοντά, συμβαίνει. Επειδή είναι πολύ κοντά στο νομό Αττικής και μπορείς εύκολα να κινηθείς σε μια απόσταση. Όχι, εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, γιατί εγώ έχω καταγωγή από το Αίγιο. Εμένα μου αρέσει, αλλά λέμε τώρα. Και εμένα μου αρέσει, αλλά συμβαίνει το εξής. Επειδή υπάρχει καλό οδικό δίκτυο και κάποιος μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε μια απόσταση περίπου 2 με 2,5 ώρες, οποιοδήποτε παραθαλάσσιο θέρετρο της Πελοποννήσου, βλέπουν πολλούς συμπολίτες μας στο νομό Αττικής να επιλέγουν την Πελοπόννησο. Δεν σημαίνει ότι δεν κινούνται κιόλας όμως προς την περιοχή της Φιώτιδας, Θεολόγου, Άγιο Κωνσταντίνο, συγκεκριμένη περιοχή. Όπως και Θεσσαλονικής, επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη Χαλκιδική. Τη Χαλκιδική, η οποία δίνει επιλογές, όπως είναι στην περιοχή Νέα Καλλικράτεια, ένα διαμέρισμα 55 τετραγωνικά μέτρα με ένα κοστολόγιο στα 180 ευρώ, στην περιοχή Φούρκα 80 τετραγωνικά μέτρα στα 280 ευρώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω που να ξέρουν οι ακροατές είναι το εξής. Ακούνε πολύ υψηλές πληρότητες και λένε, μα κύριε Μπάκα, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο υψηλές πληρότητες? Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν είναι το εξής. Η δυναμικότητα που υπάρχει στην Πελοπόννησο είναι 3.613 ακίνητα. Αυτά είναι τα ακίνητα. Βέβαια, μιλάμε Θέμη μου, μιλάμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Δεν μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία και. Όχι. Μιλάμε για ακίνητα γεγραμμένα συνταγικρόνιες μισθός. Ακριβώς. Αυτά τα ακίνητα συνολικά για όλα τα βαλάντια, από το πιο φτηνό μέχρι την πιο ακριβή βίλα με δυτική πισίνα που μπορεί να κάνει και 1000 ευρώ τη βραδιά, συνολικά είναι 3.613 ακίνητα. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είναι 1.161, εκ των οποίων αυτά που είναι κοντά στην παραλία ή πλησίον της παραλίας είναι μόλις 427. Ενώ στο Θεολόγο είναι μόλις 65. Άρα είναι εντελώς λογικό να καταγράφουμε συνέχεια αυξητικές πληρότητες, να βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα. Γιατί εδώ συζητάμε για περίπου 10 με 15.000 Αθηναίους, οικογένειες, οι οποίες θα κινηθούν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε είναι εντελώς λογικό όποιος κινείται γρήγορα να βρει και καλύτερη τιμή και πιο καλές επιλογές. Μάλιστα. Τώρα το καλοκαίρι, αυτό το τριήμερο θα δουλέψουν όπως φαίνεται τα πράγματα, Θέμη. Γιατί δεν έχουν ανοίξει και πολλά ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι? Θα σου μάξεις ποιο είναι, Φίλιππε. Σε πολλές περιοχές από τις έδρες που κάνουμε δεν βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία να έχουν ανοίξει. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα ξενοδοχεία που είναι σε αναμονή. Μόνο στους top τουριστικούς δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας βλέπουμε ότι ξενοδοχείες μονάδες δεν έχουν ανοίξει τις πύλες πλέον. Αντιθέτως, βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα στα ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν είτε ανεξάρτητες βίλες 50-55 τετραγωνικά μέτρα, είτε μπαγκαλός 35-40 τετραγωνικά μέτρα, που όντως οι πληρότητες εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ψηλές και σχεδόν στο 100% για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα. Άρα, Θέμη, να ευχηθούμε
Σε όσους ακροατές μας ακούσανε και τις προτάσεις σου και θα κατευθυνθούν προς τα εκεί, να περάσουν ένα καλό τριήμερο. Καλό ήταν ο καιρός. Με ηρεμία στον δρόμο. Ακριβώς. Δεν τρέχουμε. Ο σκοπός είναι να περάσουμε καλά. Ακριβώς. Να γίνουμε όλοι ασφαλείς. Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.